τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για την αρχιοθέτηση μήνυσης συγγενών θυμάτων των Ντεμπών, που στρέφονταν κατά δύο υφυπουργών, ζήτησε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Δηλίνη. Πάμε στη Λία Κοντοπούλου για να μας ενημερώσει. Η μήνυση αφορούσε το μπάζωμα της περιοχής πέριξ του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Νίκο και στρεφόταν κατά του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού, των μελών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και των τότε υφυπουργών Χρήστου Τριαντόπουλου και Ζωής Ράπτη. Η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας δεν διαβίβασε αμελητή στη Βουλή τη μήνυση για τα δύο πολιτικά πρόσωπα, αλλά την αρχιοθέτησε, σημειώνοντας στη διάταξή της ότι την απορρίπτει ως προφανώς ουσία αβάσιμη. Οι συγγενείς επανήλθαν με προσφυγή κατά της απορριπτικής διάταξης και σήμερα η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου παρήγγειλε τη διενέργεια έρευνας για το εάν υπάρχουν πειθαρχικές ευθύνες της εισαγγελέων πρωτοδικών Λάρισας για τους χειρισμούς της στην υπόθεση. Εάν δηλαδή έπραξε ή όχι σωστά που δεν διαβίβασε αμελητή στη Βουλή την συγκεκριμένη μήνυση βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τη Λία Κοντοπούλου.